Το θέμα, Γιάννη, υπήρξε και πολιτική παρέμβαση. Ναι, Κατερίνα, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη καταγγελθεί, η υπόθεση αυτή ξυπνά μνήμες από τη δολοφονική δράση της Χρυσής Αυγής. Όπως και εσύ ήδη έχεις αναφέρει, το θύμα της δολοφονίας ονομαζόταν Σιράζ Σαφτάρ, ήταν 23 ετών, μετανάστης εργάτης από το Πακιστάν. Όπως έχει καταγγείλει η ΚΕΡΦΑ, η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, η δολοφονία αυτή διαπράχθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Το θύμα, ο Σιράζ Σαφτάρ, εργαζόταν σε λαϊκές αγορές και ξεκίνησε από το σπίτι του στα Άνω Πατήσια για να πάει να δουλέψει, όταν κοντά στο σταθμό του Περισσού βρέθηκε μαχαιρωμένος με πολλές μαχαιριές. Η ΚΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, η Ενότητα, ζητούν τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ενώ για την υπόθεση αυτή, παρέμβαση έκανε και ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος με ανάρτησή του ρωτά αν αξιοποιείται το υλικό από τις 4 κάμερες που, από ό,τι μαθαίνουμε, όπως ο ίδιος αναφέρει, υπάρχουν στην περιοχή. Ρωτά ακόμα αν αναζητήθηκε DNA των δραστών από το σώμα του θύματος και επισημαίνει ότι χωρίς δεύτερες σκέψεις και αστερίσκους, η δικαίωση του δολοφονημένου Σιράζ μας αφορά όλους, γιατί το μέτωπο απέναντι στο φασισμό, το ρατσισμό, την ξενοφοβία χτίζεται καθημερινά, γιατί οι ασφάλειες γειτονιές μας είναι ζητούμενο, γιατί τελικά κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα να κλείνει τα μάτια, καταλήγει ο κ. Τσακαλώτος. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Γιάννη.